Το μηνολόγιο της ημέρας, αγαπητοί μου, γράφει: «Τη σήμερον ημέρα, Κυριακή, μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, Βοράτε και Νότο, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν». Και ο συναξαριστής συμπληρώνει: «Ημείς οι ευσεβείς τιμόμεν άπαντα στους φίλους του Θεού, τους Αγίους, ως φύλακας των εντολών αυτού, ως αρετής λαμπρά παραδείγματα, ως της ανθρωπίνης φύσεως ευεργέτας. Επειδή δε πολλοί εισήν ημίνοι άγνωστοι, και ο αριθμός αυτών επολαπλασιάστη κατά καιρούς, και έτσι πολλαπλασιάζεται, και ου πάψεται πληθυνόμενος έως της συντελείας, δια τούτο η Εκκλησία έταξεν άπαξ του ενιαυτού πάντων των Αγίων κοινήν μνήμην ή της εστίν η παρούσα εορτή. Ταυτινούν επιτελούνται σήμερον τιμόμεν ευλαβώς και μακαρίζομεν πάντας, γνωστούς και αγνώστους, τους προστεθέντας και τους προστιθεμένους, όσοι από Αδάμ έως του νύνε τελειώθησαν εν ευσεβία και δια των καλών έργων εδόξασαν τον Θεόν». Θα υπογραμμίσουμε μόνο μία φράση: «Και ο αριθμός αυτών επολαπλασιάστη κατά καιρούς, και έτσι πολλαπλασιάζεται, και ου πάυσεται πληθυνόμενος έως της συντελείας, και τους προστεθέντας και προστιθεμένους έως του νυν». Δηλαδή, με άλλα λόγια, μέσα, αγαπητοί μου, εις αυτούς τους Αγίους δεν βρίσκονται μόνον οι κεκοιμημένοι, οι εν ουρανείς θριαβεύοντες, αλλά και οι ζώντες, οι στρατευόμενοι εις την Εκκλησία του Χριστού που είναι επί της γης. Διότι η έννοια του Αγίου δεν ανήκει μόνον εις εκείνους που απεδήμησαν από την παρούσαν ζωήν, αλλά και εις εκείνους που είναι ακόμη εις την παρούσαν ζωή. Εξάλλου η εντολή λέγει: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Και αυτή ακριβώς η αγιότητα δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο σε εκείνους οι οποίοι έφυγαν από την παρούσα ζωή, αλλά αρχίζει στην μέλουσα ζωή, αλλά αρχίζει από την παρούσα ζωή. Οι Άγιοι λοιπόν είναι και εκεί, είναι και εδώ. Μην ξεχνάμε ότι οι πιστοί, οι χριστιανοί, από την Καινή Διαθήκη, από το Λόγο του Θεού, ονοματίζονται Άγιοι. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «ασπάσαστε πάντα στους Αγίους» και ούτω καθεξής. Άγιοι λοιπόν είναι οι πιστοί, εφόσον όμως ανταποκρίνονται στην εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτούς λοιπόν τους Αγίους που ήδη θριαμβεύουν στον ουρανό, αλλά και ακόμη αγωνίζονται κάτω στην γη, και τους οποίους δεν γνωρίζουμε και οι οποίοι ακόμη δεν ετελειώθησαν και που μπορεί ακόμη ανάμεσά μας να είναι και που ασφαλώς πρέπει να είναι τη μνήμη όλων αυτών, από βορρά και νότου, από ανατολή σε δύση και εις τας πέντε υπήρους που υπάρχει και κηρύσσεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, όλοι αυτοί, όλων αυτών σήμερα την μνήμη τελούν. Εάν ρωτήσουμε όμως, όλοι αυτοί πώς επολιτεύτησαν και πώς πολιτεύονται, βλέπετε βάζω και τον Ενεστώτα, πώς πολιτεύονται, διότι σας εξήγησα και που στηρίζομαι επάνω σε εκείνο τους προστεθέντας και προστιθεμένους διαρκώς και ου πάυσεται πληθυνόμενος έως της συντελείας. Όλοι αυτοί πώς επολιτεύτησαν και πώς πολιτεύονται? Η απάντηση
ίσως είναι απλή, ευαγγελικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και όμως, αγαπητοί μου, πολλές φορές μας διαφεύγει η ευαγγελική ερμηνεία και η ευαγγελική εφαρμογή. Λέμε, πώς μπορώ να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο? Είναι ένα βασικό ερώτημα αυτό. Πώς στην εποχή μου, στην κάθε εποχή που έζησαν ή θα ζήσουν χριστιανοί, πώς λοιπόν στην εποχή μου, θα έλεγε ο κάθε υποψήφιος Άγιος, πώς θα ζήσω το Ευαγγέλιο, πώς θα το εφαρμόσω, πώς θα το ερμηνεύσω το Ευαγγέλιο, όχι νοητικά, αλλά πώς ακριβώς θα το μεταποιήσω σε ζωή το Ευαγγέλιο. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσει κανείς, γιατί υπάρχει μία εσφαλμένη τοποθέτηση, τουλάχιστον σε εμάς την εποχή μας, δεν ξέρω σε άλλες εποχές, είναι η εξής εσφαλμένη τοποθέτηση: νομίζομαι ότι η έννοια του Αγίου είναι μία έννοια εξωκοσμική. Είναι μία έννοια, δηλαδή, όχι έξω από τον κόσμο εν ενία ηθική. Ασφαλώς είναι εξωκοσμική με αυτή την έννοια, αλλά μία έννοια έξω από την παρούσα ζωή. Η έννοια του Αγίου μέσα στην αντίληψή μας, μέσα στη συνείδησή μας και μέσα και σε αυτό ακόμη το υποσυνείδητό μας, είναι αυτός τον οποίον εικονίζουμε σε μία εικόνα και που εμείς απέχουμε παρασάγκες από αυτόν. Αυτός έζησε γιατί, δεν ξέρω, βρέθηκε σε άλλη εποχή. Η εποχή μας δεν είναι δυνατόν να δώσει δυνατότητες αγιασμού. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη υπάρχει. Όπως γράφει ο συναξαριστής και όπως λέει και το μηνολόγιον, και υπάρχουν και θα υπάρχουν, και προσετέθησαν και θα προστίθενται, έως ότου τελειώσει ο κόσμος, έως ότου τελειώσει η εκκλησία, η ιστορία, θα υπάρχουν Άγιοι. Πώς λοιπόν θα μπορέσω να πολιτευθώ εγώ στην εποχή μου? Ένα κλασικό κομμάτι της αρχαίας χριστιανικής γραμματείας που μας διεσώθη είναι, που είναι η επιστολή προς Διόκλητον και που είναι όχι περισσότερο από τα μέσα του δευτέρου αιώνα, αυτή η επιστολή δίδει μία απάντηση. Η απάντηση είναι τυπική, γιατί ανήκει σε κάθε εποχή, και στην εποχή εκείνη και στην εποχή μας και μέχρι που να τελειώσει, όπως σας είπα, η ιστορία. Ακούσατε τι λέγει, παίρνω ένα απόσπασμα να το αναλύσουμε. Χριστιανοί, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων. Οι χριστιανοί, ούτε ως προς τον τόπον, ούτε ως προς την γλώσσα, ούτε ως προς τα ήθη, τα συνηθίες δηλαδή, ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Ούτε γαρπού πόλης ιδίας κατοικούσιν, ούτε διαλέκτο την υπαριλαγμένη χρόντε, ούτε βίων παράσημων ασκούσιν. Ούτε κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις, όπως τα λέγαμε, οι χριστιανοί θα αποτελούσαν την ελίτ της κοινωνίας, που θα τους πάρουμε όπως ακριβώς παίρνουμε τα πολύ έξυπνα παιδιά και τα βάζουμε σε ειδικά σχολεία, μόνο τα πολύ έξυπνα παιδιά, για να έχουν εξαιρετικές αποδόσεις. Αυτό δε το σύστημα είναι πολύ κακό, το σημειώνω, εμπαρόδο το σημειώνω. Έτσι να μαζεύαμε εκείνους που είναι πάρα πολύ ευσεβείς άνθρωποι, να τους βάλουμε, να τους φτιάξουμε ένα χωριό ή μια πόλη ή κάποιες πόλεις και εκεί να κατοικήσουν αυτοί. Όχι, λέγει η προς Διόγνητον επιστολή, ο συγγραφεύς που στέλνει την επιστολή του στον Διόγνητον. Όχι, λέγει, δεν κατοικούν ξεχωριστές πόλεις,
ούτε μιλάνε καμιά ξεχωριστή διάλεκτο, αλλά ακόμη δεν ζουν και κανέναν επιδεικτικών τρόπων. Κατοικούντες δε πόλεις Ελληνίδας τε και βαρβάρους, ως έκαστος εκκληρώθη και της εκχωρής έθεσιν ακολουθούντες, έντε αισθήτη και διέτη και το λοιπό βίο θαυμαστήν και ομολογουμένος παράδοξον ενδείκνυνται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Ο καθένας από τους χριστιανούς κατοικεί είτε πολιτισμένες Ελληνίδες, είτε πολιτισμένες είτε απολιτιστές πόλεις, σε όλη την Ιφίλιο. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι τον Νότιο Πόλο και γύρω-γύρω στον Ισημερινόν. Οπουδήποτε, οπουδήποτε κατοικούν οι χριστιανοί, μη πει κανείς ότι σε εκείνη τη χώρα, Φερυπίν, στην Ελλάδα θα μπορέσω να ζήσω ορθόδοξον ζωή, ορθόδοξον χριστιανική. Όχι, οπουδήποτε. Ακόμη, ο καθένας ακολουθεί τις ντόπιες συνήθειες. Ντόπιες συνήθειες. Ο κάθε λαός έχει τις συνήθειές του. Πώς δηλαδή να ντύνεται, έντε αισθήτη, πώς να τρώει, άλλοι τρώγουν αυτά τα φαγητά. Άλλοι λαοί τρώγουν εκείνα τα άλλα φαγητά. Δεν έχει σημασία. Μπορεί στα συνδύαση στην Αφρική να τρώνε και φίδια. Εμείς δεν τρώμε φίδια. Κάπου αλλού τρώνε βατράχια. Εμείς δεν τρώμε βατράχια. Άλλοι ντύνονται έτσι και άλλοι ντύνονται αλλιώτικα. Ανάλογα και με το κλίμα, ανάλογα και με τον πολιτισμό. Δεν έχει σημασία. Παρά τα αυτά όμως δείχνουν κάτι το εξαιρετικό στη ζωή τους. Κάτι το άλλο. Πατρίδας οικούσιν ιδίας άλλος πάρικη. Παρακολουθήστε, είναι κλασικό το κομμάτι αυτό. Κατοικούν βέβαια ο καθένας στη δική του πατρίδα, αλλά κατοικούν όμως σαν πάρικοι, σαν να μην είναι η πατρίδα τους εδώ στη γη. Κατά το Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους, ούτε έχουμε νόδεμένους σαν πόλη, δεν έχουμε εδώ μόνιμη πατρίδα, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε την μελλοντική μας πατρίδα. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε, μετέχουν στα της πολιτείας καθ' ολοκληρή. Τι απαιτεί μία πολιτεία, το δίδουν, το εκπληρούν. Ο πολίτης ψηφίζει, θα ψηφίσει και ο χριστιανός. Ό,τι κάνει ο κάθε πολίτης σε κάθε πολιτεία, και ο χριστιανός κάνει το ίδιο πράγμα. Και πανθυπωμένουσι ως ξένοι. Μετέχουν σ' όλα μέσα σε μια πολιτεία, σαν πολίτη εκείνης της πολιτείας πολιτογραφημένοι, αλλά και υπομένουν τα πάντα, ό,τι και να είναι, και ανάποδα πράγματα κάποτε, ως σαν να είναι ξένοι, όχι πολιτογραφημένοι. Πάσα ξένοι πατρίσες την αυτόν και πάσα πατρίς ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους είναι ένας ξένος τόπος. Πραγματικά κλασική φράση σε αυτή. Ο χριστιανός όπου κι αν τον έσπειρε ο Θεός φυτρώνει. Και εκεί που τον έσπηρε, φυτρώνει και βλέπει τον ουρανό. Τον τόπο εκείνο τον τιμά, αλλά στον ουρανό προσβλέπει. Νυμφεύονται ως πάντες. Τεκνογονούσι. Αλλού ρίπτουσι τα γενόμενα. Και οι χριστιανοί παντρεύονται, όπως όλοι οι άνθρωποι, με τους ίδιους βιολογικούς νόμους. Αλλά δεν πετάνε τα παιδιά τους, όπως τα πετάνε οι άνθρωποι, εκείνοι που δεν έχουν μέσα τους Χριστόν. Τράπεζα κοινήν παρατίθενται αλλού κοιτήν. Βεβαίως τρώνε σε κοινό τραπέζι, αλλά δεν έχουν οι μεταξύ τους κοινά κρεβάτια. Δηλαδή δεν είναι άπιστοι στον γάμο τους, ούτε πορνεύουν ούτε μοιχεύουν. Εν σαρκή την χάνουσιν, αλλού κατά σαρκαζώσιν.
Βεβαίως υπάρχουν με τη σάρκα τους, με το σώμα τους. Δεν ζουν όμως σαρκικά. Δεν έχουν κοσμική σαρκική νοοτροπία. Επηγής διατρίβουσιν αλλενουρανό πολιτεύονται. Στη γη περνούν τον καιρό τους, αλλά ο τρόπος που ζουν είναι ουράνιος. Πείθονται της ορισμένης νόμης και της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Και αυτή είναι μια υπέροχη φράση. Αυτή η φράση θα έπρεπε να μπει σε όλα τα δημόσια καταστήματα, στις μετωπίδες των θυρών, από πάνω. Ότι θα λέγαμε, εδώ όχι ο χριστιανός, εδώ για το χριστιανό μιλάει, αλλά για το παράδειγμα που σας είπα, ο κάθε πολίτης βεβαίως πρέπει να υπακούει στους νόμους της πολιτείας, αλλά θα πρέπει με τον τρόπο που ζει να ξεπερνά τους νόμους της πολιτείας. Εσείς γνωρίσατε ποτέ στην ιστορία κάποια πολιτεία που οι πολίτες της με τη ζωή τους ξεπέρασαν τους νόμους? Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει. Μόνο η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος πιθανώς να είχε ένα τέτοιο σκαρίφημα, αλλά ήταν φανταστική αυτή η πολιτεία. Δεν ήταν πραγματική. Ο χριστιανός πρέπει να υπακούει στους νόμους της πολιτείας στην οποία ζει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζει ξεπερνάει τους νόμους της πολιτείας. Δεν είναι ανάγκη να του πεις ότι ο φόνος απαγορεύεται, η κλοπή σε βάζει στη φυλακή, ότι εκείνο και εκείνο είναι παράβαση. Ο τρόπος με τον οποίο ζει, ήδη σαν να μην υπήρχαν νόμοι, ζει όπως πρέπει να ζήσει. Όπως λέει εκείνο ο Απόστολος Παύλος, δικαίω νόμος ουκείται. Εις τον δίκαιον, εις τον ευσεβή, δεν υπάρχει νόμος. Γιατί με τη ζωή του ξεπερνά τον νόμο. Σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν πηγαίναμε στρατιώτες, εκεί πρέπει να κάνουμε και κάποιες εργασίες. Να καθαρίσουμε το στρατόπεδο, τους θαλάμους, τα μαγειρία, να πάμε εκεί να βοηθήσουμε στην κουζίνα ή ό,τι άλλα κάνουν οι στρατιώτες. Αυτά λέγονται αγκαρία. Γιατί ακριβώς δεν δημιουργήσαμε την εικόνα του ελευθερού πολίτου εις τον πολίτη, κάθε πολιτή. Γιατί αγκαρία, εργασία πρέπει να λέγεται. Γιατί? Διότι η αγκαρία είναι εργασία που μπαίνει με το ζόρι και θυμίζει δούλους. Η εργασία θυμίζει ελευθέρους ανθρώπους και δεν είναι τι άλλο παρά εκείνο το οποίο κάνει κανείς εν ελευθέρα προαιρέσει και συνειδήσει. Θα καθαρίσω το στρατόπεδο όχι γιατί μου το επιβάλλουν, αλλά γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να το καθαρίσω, γιατί μέσα σε αυτό εγώ ζω και μένω και πρέπει να το καθαρίσω. Έτσι δεν είναι ανάγκη να μπει κάποια διάταξη ότι πρέπει να καθαρίσουμε το στρατόπεδο. Το καθαρίζουμε γιατί το πιστεύουμε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο σωστός χριστιανός. Που με τη ζωή του όχι απλώς υπακούει στους νόμους της πολιτείας, αλλά και ξεπερνά τους νόμους της πολιτείας. Αγαπώσι πάντας και υπό πάντων διώκονται. Όλους τους αγαπούν. Και από όλους γίνονται αντικείμενον διωγμού. Αγνοούνται και κατακρίνονται. Δεν τους αναγνωρίζουν. Και, συγγνώμη, δεν τους γνωρίζουν και χωρίς να τους γνωρίζουν τους καταδικάζουν. Μόνο και μόνο γιατί ζουν έχουν χριστιανική πολιτεία. Πάντων υστερούνται και εν πάση περισσεύουσι. Μάλιστα στην αρχαία εκκλησία που υπήρχαν και οι διωγμοί, γι' αυτό αυτή η επιστολή γράφτηκε σε μία περίοδο διωγμών. Όλα τα στερούνται
Και όμως όλα τα έχουν. Δεν στερούνται παρά τα αυτά τίποτε. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί ζουν εκείνη την λιτότητα και την αυτάρκεια, εκείνο το έχοντες και πάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμεθα. Και ακόμη έστι πορισμός μέγας, πλούτος μέγας, ευσέβεια μεταφταρκίας. Αυτό ζουν οι πιστοί, οι χριστιανοί. Και συνεπώς είναι οι άνθρωποι που μπορεί όλα τα στερούνται και ταυτοχρόντως τίποτα δεν στερούνται. Γιατί ακριβώς μένουν ευχαριστημένοι με εκείνα τα οποία έχουν. Τότε δεν στερούμε όταν μένω ευχαριστημένος με εκείνα που έχω. Εάν έχω όλον τον κόσμο ιδιοκτησία, αλλά πάλι δεν χορταίνω, είμαι φτωχός. Ατιμούνται και εν τες ατιμίες δοξάζονται, λιδωρούνται και ευλογούσιν, βρίζονται και εκείνοι ευλογούν, πολεμούνται και διώκονται και την αιτίαν της έκφραση πίν οι μισούντες ουκέχουσιν. Όλοι τους κυνηγούν, όλοι τους κατηγορούν, αλλά αν ερωτήσουμε εκείνους οι οποίοι τους διώκουν και τους εχθρεύονται, γιατί τους εχθρεύεστε, λόγον δεν έχουν να πούν γιατί τους εχθρεύονται. Αγαπητοί μου, αυτοί είναι οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Ναι, αυτοί είναι οι Άγιοι στην παρούσα ζωή. Έτσι, αυτό το κομμάτι από αυτή την επιστολή μας έδωσε την εικόνα πώς κανείς μπορεί να ζει στον παρόντα κόσμο και να είναι Άγιος. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι πραγματικά το φως του κόσμου. Είναι το αλάτι της γης. Και όπως λέγει η Ιδία επιστολή, αυτοί συνέχουσι των κόσμων. Αυτοί κρατούν τον κόσμο. Ναι, αυτοί κρατούν τον κόσμο. Ένα άλλο κείμενο πατερικό λέγει, εάν οι χριστιανοί δεν υπήρχαν στον κόσμο, ο κόσμος δεν θα είχε λόγον υπάρξεως. Αλλά οι χριστιανοί κρατούν τον κόσμο. Σας θυμίζω από τα Σόδομα και τα Γόμορα που δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος σωστός. Ούτε ένας άνθρωπος. Παρά μόνο η οικογένεια του Λότ. Και αυτή η οικογένεια του Λότ έγινε το η αιτία ο λαός αυτός να μην καταστραφεί. Αλλά εφόσον όμως τα πράγματα αυτά σας το απροχώρηταν, ο Θεός βγάζει την οικογένεια αυτή από μέσα για να καταστρέψει αυτόν τον λαό. Είναι χαρακτηριστικό, διότι εκείνο που ζήτησε ο Αβραάμ, «Κύριε, εάν υπάρχουν 50 άνθρωποι εις αυτές τις πόλεις, την Πεντάπολη, θα καταστρέψεις αυτές τις πόλεις?» Και ο Κύριος είπε, «Δεν θα καταστρέψει». Και ο Αβραάμ κατεβαίνει στους 45. Κατεβαίνει στους 40, κατεβαίνει στους 30, κατεβαίνει στους 20. Έφτασε να πει, «Κύριε, εάν υπάρχουν 10 άνθρωποι, θα σωθούν αυτές οι πόλεις?» Και ο Κύριος είπε, «Ναι, θα σωθούν». Αλλά δεν υπήρχαν 10, υπήρχαν μόνο 4. Βλέπετε λοιπόν ότι οι χριστιανοί συνέχουν τον κόσμο, πολύ παραπάνω οι χριστιανοί, γιατί μιλάει για την εποχή εκείνη στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόμεθα, πολύ παραπάνω συνέχουσι κρατούν τον κόσμο οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί, οι Άγιοι, αυτοί δείχνουν το δρόμο της αγιότητος που οδηγεί στον ουρανό. Αυτοί είναι και το εφηρμοσμένον και εικονογραφημένον Ευαγγέλιον. Είναι η ταπεινή της γης. Αλλά μπροστά τους ουκέ στην άξιος ο κόσμος, όπως λέγει προς Εβραίους επιστολή που ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή. Είναι οι αγνοούμενοι. Είναι οι παρακατιανοί τρόπον τεινά. Κι όμως ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί μπροστά τους. Και συνεχίζει ο συγγραφέας της προς Διόγνητον επιστολής και λέγει, αγαπητέ, εάν ζήσεις θεοφιλός και ευαγγελικός, τότε θεάσει την χάνον επί γης, ότι Θεός εν ουρανής πολιτεύεται. Τότε θα δεις, ενώ ακόμα ζεις πάνω στη γη, αυτό το Θεό.
Τότε μυστήρια Θεού λαλεί να άρξει. Τότε θα αρχίσεις να λαλείς και εσύ τα μυστήρια του Θεού και να ανακαλύπτεις τα μυστήρια του Θεού. Τότε τις απάτης του κόσμου και τις πλάνης καταγνώσει, όταν το αληθώς εν ουρανό ζήν επιγνώς, όταν του δοκούντος εν θάδε θανάτου καταφρονήσεις, όταν τον όντος θάνατον φοβηθείς. Τότε θα καταλάβεις την απάτη και την πλάνη του κόσμου τούτου, ότι τι είναι αυτός ο κόσμος, όταν αληθώς νιώσεις την ουρανία ζωή. Τότε θα καταφρονήσεις τούτον των κοινών θάνατων, όταν αντιληφθείς εκείνον των αθάνατων θάνατων, που ήδη είναι αιωνία κόλασης. Όταν όλα αυτά τα κατανοήσεις, τότε πραγματικά θα μπεις στο δρόμο να γίνεις Άγιος. Αυτά λέγει η επιστολή, αγαπητοί μου, πράγματι. Πράγματι, με τη σημερινή μνήμη των Αγίων Πάντων που η Εκκλησία μας γιορτάζει, ας αρχίσουμε κι εμείς να ζούμε θεοφιλός και αγιοπρεπός.